κάποιο εντός εισαγωγικών κίνημα καλλιτεχνικό. Ναι. Όπου διάφοροι καλλιτέχνες θα συμμετείχαν σε κάποια ομάδα έτσι που θα έβγαζε τραγούδια με χαρακτήρα κοινωνικοπολιτικό, στίχο κλπ. Στο πνεύμα της εποχής έτσι που ζούμε. Θα ήθελες να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο? Φυσικά. Είναι κάτι που δεν σ' αγγίζει? Όχι, και όχι. Προτιμάς τα πιο ερωτικά τραγούδια, το πιο... Όχι, όχι, βέβαια και θα ήθελα. Είμαι πολίτης αυτής της κοινωνίας, σαφώς ανησυχώ και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει γύρω μου και με ενδιαφέρει κιόλας να ξέρω. Αλλά θα ήθελα, βέβαια θα ήθελα, γιατί είναι αυτό που εκφράζει το λαό. Και από τη στιγμή που εκφράζει το λαό, εκφράζει και εμένα, είμαι μέρος του. Ναι, θα ήθελα. Ποιο στοιχείο είναι αυτό που όταν το έχεις, όταν το νιώσεις ότι το έχεις καταφέρει, θα έχεις καταλάβει ότι πλέον έχεις πετύχει το τραγούδι, ότι πας καλά, υπάρχει κάτι? Παύλο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέρμα σε αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θέλω απλά να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και να τραγουδάω τραγούδια που με εκφράζουν. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία σε εισαγωγικά. Ναι. Δεν νομίζω όμως ότι σταματάει ποτέ αυτό, ότι κάποιος θα πει κατάφερα και αυτό τέρμα. Είναι... Όταν στο ραδιόφωνο ακούσει ένα τραγούδι σου, αισθάνεσαι κάπως? Τι κάνεις, το βάζεις δυνατά ή... Το βάζεις δυνατά αν είσαι παράθυρα να το ακούσουν και τριγύρω? Στην αρχή δεν το συνειδητοποίησα. Όταν πρώτα άκουσα, ξέρεις, ναι, μου πήρε μερικά λεπτά να συνειδητοποιήσω. Α, οκ, εγώ είμαι. Αυτή είμαι εγώ. Είναι ωραίο συνέστημα. Ναι, είναι. Βέβαια. Πολύ χαρούμενη αισθάνομαι. Η σχέση σου με το ίντερνετ? Καλή. Έχεις επικοινωνία με ανθρώπους που σε θαυμάζουν, με ανθρώπους που ακούν τα τραγούδια σου? Ναι, βέβαια. Σ' αρέσει αυτό, ε? Ναι, σε ποιον δεν αρέσει. Αφιερώνεις χρόνο δηλαδή σε αυτό? Όχι, εντάξει, είναι πολλοί που βαριούνται, δεν αφιερώνουν το χρόνο. Σένα σ' αρέσει, φαντάζομαι, οπότε καταλαβαίνω. Το κάνω, μα και το κάνω με μεγάλη μου χαρά, εννοείται. Ναι. Είναι... Όταν κάποιος σου εκφράζει την αγάπη του με κάποιο τρόπο, σαφώς δεν σε χαροποιεί. Αυτό δεν θα δώσει χρόνο στο να κάτσεις να ασχοληθείς, να απαντήσεις, να μιλήσεις, βέβαια. Όταν είσαι στη σκηνή και τραγουδάς ένα τραγούδι, προσπαθείς να ταυτιστείς με τους στίχους του ή ο νου σου είναι αν το λες καλά? Όχι. Ακούω αυτό που λέω, τους στίχους, βέβαια. Προσπαθείς να ταυτιστείς δηλαδή, έτσι, ναι, για να το νιώσεις και να... Νομίζω ότι δεν είναι θέμα προσπάθειας, απλά... Ναι, δεν κάνω κάποια, αισθάνομαι ότι δεν κάνω κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Όχι. Τραγουδώντας, σκέφτεσαι αυτό που λες. Ναι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Σκέφτεσαι αυτά που λες. Πάντα είχα αυτή την απορία με τους καλλιτέχνες, γιατί ξέρεις, τα τραγούδια κινούνται σε πάρα πολλά συναισθηματικά στάδια. Δηλαδή, άλλα μιλάνε για χωρισμό, άλλα μιλάνε για έρωτα, άλλα μιλάνε. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μπορείς να αλλάζεις τα συναισθήματά σου πάνω στη σκηνή από το ένα τραγούδι στο άλλο, ώστε να μπαίνεις στο κλίμα του, να μπαίνεις στο νόημα του τραγουδιού. Τρομερό αυτό που με ρωτάς και η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Ναι. Απλά συμβαίνει. Έχω την εντύπωση ότι εκείνη την ώρα είσαι σε μια άλλη διάσταση. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω ακριβώς. Είναι κάτι μαγικό. Απλά σου συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στείλε μήνυμα κι εγώ δεν θα κρυφτώ. Τίποτα δεν παίρνω αποστάσεις. Χωρίς προσχήματα και δήθεν αντιστάσεις. Πιστεύω στις καρδιάς μου μόνο το σωστό. Σε μια γυναίκα στο παιχνίδι, στο παράδεισο δεν μένει πια το φίδι. Σ' όσα θέλεις και φοβάσαι, δώσε χρόνο. Σ' αγαπώ γιατί το θέλω εγώ και μόνο. Μη φοβάσαι μια γυναίκα στο παιχνίδι, στο παράδεισο δεν μένει πια το φίδι. Όσα θέλεις και φοβάσαι, δώσε χρόνο. Σ' αγαπώ γιατί το θέλω.